Και ποιος δεν ξέρει τους καλικάτζαρους. Από όλη τη λεγεώνα των σκανταλιάρικων πλασμάτων που στοιχιώνουν τα ελληνικά χωριά, είναι η πιο διάσημη. Είναι γνωστή με διάφορα ονόματα σε κάθε περιοχή του ελληνικού κόσμου. Σκαλικατζάρια, καλχαντζόν, καπκάνια, σκαντζάρια, σκαρκάντζιδοι, κολοβελόνιδες και νικοχάντζαροι στη Μεσσηνή. Τα δαιμονικά αυτά πλάσματα είναι εμπνευσμένα από θεότητες και πνεύματα της αρχαίας μυθολογίας, τα οποία πέρασαν στη λαϊκή παράδοση των νεότερων Ελλήνων. Όλες οι παραδόσεις συμφωνούν ότι είναι άσχημοι και τερατώδεις, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά από περιοχή σε περιοχή. Άλλοι είναι κουτσοί, άλλοι είναι στραβοί, μονόματοι, μονοπόδαροι, στραβοπόδαροι, στραβόστομοι, στραβοπρόσωποι, στραβομούρδες, ξεκουρατιασμένοι, μαυριδεροί με κόκκινα μάτια, τραγοπόδαροι, με χέρια σε δυσμαϊμούς, με τριχωτό όλο το σώμα τους και κοντολογείς όλα τα κουσούρια και τα σακατηλίκια τα βρίσκεις πάνω τους. Μπορούν ακόμα να αλλάζουν μορφή και να μεταμφιέσουν. Εμφανίζονται το 12ήμερο των Χριστουγέννων και κάνουν σκανταλιές. Συνήθως ακίνδυνες, σαν άτακτα παιδιά. Αλλά κάποτε προκαλούν σοβαρά προβλήματα και απειλούν τους ανθρώπους. Ζουν στα έγκατα της γης, όπου πολεκάνε το γη και τον ουρανό, ώστε να καταρρεύσει και να πλακώσει τους ανθρώπους. Κατά τα Χριστούγεννα, όταν έχει λεπτύνει ο βροχός και κινδυνεύει να πέσει, ανεβαίνουν στη γη και προκαλούν χάος. Σαν χθόνια και σατανικά πλάσματα του, φοβούνται το φως του ήλιου και γι' αυτό βρουν τη νύχτα. Είναι πολλοί καυκατσίδες και όταν δεν βρουν ανθρώπους να πειράξουν, πλακώνουν για να μεταξύ τους. Μερικά από τα πειράγματα και σκανταλιές τους είναι να λιανίζουν τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, να κίνουν το νερό από τις ταβέρνες των σπιτιών, αναγκάζουν τον κόσμο να χορέψει μαζί τους και τους κοροϊδεύουν και τους κρεβάζουν, που σπρώχνουν από γκρεμούς και πειράζουν τις γυναίκες πονηρά. Αλίμονας όποιον μιλήσει μπροστά στους καλικάντζαρους, γιατί του παίρνουν τη δουλειά. Όπλα των ανθρώπων, ο αγιασμός, ο σταυρός ή ένα κόσκινο στο τζάκι. Όταν τα καλικάντζαρια δουν το κόσκινο, κάθονται να μετρήσουν τις τρύπες του. Μη μολώντας όμως να πουν τον ιερό αριθμό 3 που συμβολίζει την Αγία Τριάδα, μετράνε 1-2, 1-2, 1-2 και τους παίρνει το πρωί, οπότε αναγκάζονται να κρυφτούν. Επιστρέφουν στα έγκατα της γης τα θεοφάνια, γιατί φοβούνται τον αγιασμό που εκλεγεί τα νερά και διώχνει το κακό τραγουδώντας. Φεύγετε να φεύγουμε, έρχεται ο τουρλόπαπας με την αγιαστούρα του και μας άγιασε και ψωριά. Εν τω μεταξύ έχει θρέψει ο χορός της γης. Οπότε του και από την αρχή οι καλυπάντζεροι παίρνουν τα τσεκούρια και τα φιόνια τους και πελεκάνε μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Ας παρακολουθήσουμε τώρα ένα δρόμενο που σώζεται από τις καταγραφές του Νικόλαου Πολίτη και βασίζεται σε δοξασίες της περιοχής Γιάννη Τσακαλαμών. Ο χορός των Νικοκάτσαρων. We'll be right back.
τεχνικά, πανέκτορα. Ανισωμένο τεχνικά, με μιας ονειρευούνται. Να τον εκάμουν ξεκοντώ, τη νύχτα συλλογούνται. Στην ανταγόρα του μοριά, εκεί θα τον έβρει συμφορά. Τι, ποιος είναι ο μανδραγόρας, άκουξε, δεις τι λένε οι νοικοκυρέοι για τον λόγο. Του μανδραγόρα η λαλιά, αντυχεί στο νήσι το εθέρ. Τον το λαλί το αυγερινού, στην πουλιά αποκριέται. Αίγιος κι αμνούσκος λαχταρά, κι ορνήθων τα καπούλια. Στα χαμελάδευα, το κοκολά, και αποπατά στα μαντριά τα ξένα. Κι όπου σταθεί, εκεί γλυκά, κι όπου σταθεί χορεύει. Κάμνει τη νύχτα νύχια του, και το φεγγάρι, στόμα, και το ελέγχος φωνερά. Τραπέζι κάνει, στο ματωμένο, το χώμα. Μεσάνυχτα σημώνουν. Αβάντι μαγέστρο!
Ah!